Σήμερα, ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, συνεχίστηκε η συζήτηση για τον κώδικα δεοντολογίας των μελών του Κοινοβουλίου. Με βάση την απόφαση της περασμένης εβδομάδας, έχουμε δει το κείμενο στο σύνολο του και ειδικότερα τα επίμαχα σημεία, ώστε να βγουν κάποια κεφάλαια αρχών το πώς θα κινηθούμε. Σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Βουλής, στόχος είναι να κάνουμε τον κώδικα πολύ πιο μικρόν, εύχριστον και κατανοητόν. Οι μεγάλοι κώδικες, όπως είχαν παρουσιαστεί ενώπιον της Ολομέλειας και ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών, θεωρούμε ότι δεν λειτουργούν όπως θέλουμε να λειτουργήσουν. Και η απόφαση μας είναι ότι όλο αυτό το υλικό το οποίο έχει μαζευτεί και έχει γίνει μια αξιόλογη δουλειά, θα το εκμεταλλευτούμε σαν Επιτροπή Θεσμών σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, ώστε στο τέλος της ημέρας να καταλήξουμε σε ένα πιο μικρό κώδικα, πιο κατανοητό, να αγγίζει την ουσία, να μην έχει επαναλήψεις που έχει ο σημερινός κώδικας και να είναι ξεκάθαρος ως προς τη συμπεριφορά στην άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών. Θεωρώ ότι σε συνεργασία με τις υπηρεσίες θα μπορέσουν να μας δώσουν ένα κείμενο νέων τέλος του Αυγούστου, αρχές του Σεπτέμβρη, για να μπορέσουμε να το δούμε, να προχωρήσουμε, για να ολοκληρωθεί, γιατί είμαστε από τα λίγα κοινοβούλια τα οποία δεν έχουν κώδικα δεοντολογίας. Είναι και σύσταση της ΚΡΕΚΟ να αποκτήσουμε και είναι και υποχρέωση μας και στους εαυτούς μας και στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς, αυτόν ο κώδικας να τελειώσει και να ψηφιστεί από τη Βουλή. Δεύτερο, θέλω να θυμίσω ότι πριν την εποχή του κορονοϊού, για κάποιες συνεχόμενες συνεδρίες η Επιτροπή Θεσμών, παρουσία του Υπουργού Οικονομικού και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, είχε δει το θέμα υπερβολικές χρεώσεις των τραπεζών και τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος. Μετά από τη διαπίστωση του προβλήματος ότι υπάρχουν πραγματικά εξωφρενικές χρεώσεις εκ μέρους των τραπεζών και συντήρηση των λογαριασμών και όταν ζητούμε κάποιο χαρτί που θα πάρουν σε κάποιες υπηρεσίες, οτιδήποτε έχει σχέση και τον αναπνέεις απλώς μέσα στην τράπεζα, χρεώνεις. Σε συνεργασία, ο νόμος επέτρεπε ότι σε συνεργασία του Υπουργού Οικονομικού και του Διοικητή μπορούν να εκδοθούν διατάγματα. Είμαστε ενώπιον ολοκλήρωσης τέλος του Φεβρουάριου της όλης διαδικασίας και είχε καθοριστεί συνεδρία την 11η Μαρτίου για να ανακοινωθούν τα διατάγματα από το Υπουργείο Οικονομικών όσον αφορά τις χρεώσεις του τραπεζιτικού συστήματος. Κατανοούμε ότι η πανδημία που έπληξε τον κόσμο και την Κύπρο ειδικότερα έχει καθυστερήσει όλα αυτά τα πράγματα και επανερχόμαστε σήμερα με επιστολή μας προς τον Υπουργό Οικονομικών, υπενθυμίζοντας τη σειρά των συνεδριάσεων και την υπόσχεση για τη δέσμευση για την έκδοση των συγκεκριμένων διαταγμάτων και ζητούμε ενημέρωση επί τούτου. Τα παράπονα που τους πολίτες είναι καθημερινά, οι χρεώσεις των τραπεζών είναι στα ίδια επίπεδα, δεν συγκινούνται με τίποτε, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βγάλουν κέρδος από τους πολίτες. Η κοινωνική διάσταση πλέον στο τραπεζιτικό σύστημα δεν υπάρχει με τίποτα. Κάθε κεφαλή, κάθε συνταξίουχος, κάθε άνθρωπος είναι λεφτά. Για μας δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και αναμένουμε τις κινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών.